Ένας άντρας που έζησε μέχρι την ηλικία των 82 ετών δεν είδε ποτέ του ούτε μία γυναίκα. Πέθανε χωρίς να ξέρει ποτέ πως έμοιαζε μία γυναίκα. Ο Μιχαήλ το Λότος από τη Χαλκιδική έμαθε για την ύπαρξη γυναικών μόνο από όσα του έλεγαν οι άλλοι, καθώς και από περιγραφές σε βιβλία. Ο Μιχαήλ γεννήθηκε το 1856, αλλά λίγο μετά τη γέννησή του, η μητέρα του πέθανε και άφησε ορφανό το μικρό Μιχαήλ. Έτσι, το παιδάκι αυτό υιοθετήθηκε από ορθόδοξους μοναχούς σε μοναστήρι του Αγίου Όρους, οι οποίοι τον ανέθρεψαν. Ο Τολότος ζούσε με τους αυστηρούς κανόνες που ισχύουν στην περιοχή. Ένας από τους οποίους είναι ότι εκεί δεν επιτρέπονται γυναίκες. Ο λόγος πίσω από αυτόν τον κανόνα ήταν να διασφαλιστεί ότι οι μοναχοί που ζούσαν σε όλα τα μοναστήρια του Αγίου Όρους θα μπορούσαν να εκπληρώσουν την απαραίτητη προϋπόθεση να παραμείνουν άγαμοι για όλη τους τη ζωή. Ωστόσο, ο Τολότος θα μπορούσε να τολμήσει να βγει στον ευρύτερο κόσμο και θα μπορούσε εύκολα να συναντήσει ένα μέλος του άλλου φύλου, των γυναικών. Αλλά ο Μιχαήλ δεν έφυγε ποτέ από το Άγιο Όρος. Πέθανε το 1938 σε ηλικία 82 ετών, αφού δεν είχε ποτέ την περιέργεια να φύγει από το σπίτι του, από το κελάκι που έμενε στον Άθωνα. Στον μοναχό Μιχαήλ, μάλιστα, έγινε ειδική ταφή από όλους τους μοναχούς που ζούσαν στο Άγιο Όρος και πίσταβαν ότι ήταν ο μόνος άντρας στον κόσμο που πέθανε χωρίς να γνωρίζει καθόλου πως είναι μία γυναίκα. Ο θάνατος του Μιχαήλ Τολότου αναφέρθηκε και στις εφημερίδες και μάλιστα σημειώθηκε ότι οι γυναίκες δεν ήταν το μόνο πράγμα το οποίο δεν είχε δει ποτέ στα μάτια του. Προφανώς, ο μοναχός Μιχαήλ δεν είχε δει ποτέ ούτε αυτοκίνητο, ούτε αεροπλάνο, ούτε μία ταινία. Δημοσίευμα της εφημερίδας Edinburgh Daily Courier με ημερομηνία 29 Οκτωβρίου του 1938 έγραφε: «Χωρίς να δει ποτέ γυναίκα στο 82 χρόνια της ζωής του, ο μοναχός Μιχαήλ Τολότος πέθανε στη Μονή του Αγίου Όρους στην Ελλάδα. Ούτε είχε δει αυτοκίνητο, ταινία ή αεροπλάνο. Η μητέρα του πέθανε όταν γεννήθηκε», αναφέρει η Αθήνα, «και ανατράφηκε στο μοναστήρι, όπου δεν μπαίνει ποτέ γυναίκα». Και για όσους αντιδρούν και παραπονιούνται για το άβατο του Αγίου Όρους, σήμερα το Άγιο Όρος είναι αναγνωρισμένο ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο, πολλοί από τους οποίους ελκύονται από την πλούσια ιστορία και τις πνευματικές παραδόσεις του. Γυναίκες δεν μπορούν να εισέλθουν. Τα τελευταία χρόνια, ο κανόνας του Άβατου έχει γίνει αντικείμενο διαμάχης με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι είναι μεροληπτικός και ξεπερασμένος. Από τα 539, το Άγιο Όρος αποτελεί άβατο, δηλαδή είναι ένας τόπος όπου απαγορεύεται η είσοδος στις γυναίκες. Ο σκοπός του περιορισμού αυτού έχει την πνευματική του βάση στην παρθενία των μοναχών και την αφιέρωση του όρους στην κυρία Θεοτόκο. Το Άγιο Όρος θεωρείται κήπος και περιβόλι της Θεοτόκου και ως εκ τούτου τιμάται ως έφορος και ηγουμένη του και δεν χωράει εκεί μέσα άλλη γυναίκα. Γνωρίζετε όμως γιατί το Άγιο Όρος είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στην Παναγία μας και απαγορεύεται να μπει άλλη γυναίκα? Σύμφωνα με την παράδοση, η Παναγία έπλεε μαζί με τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή από τη Γιάφα, την Ιώπη, στην Κύπρο, για να επισκεφτεί εκεί τον Λάζαρο, τον αγαπημένο φίλο του Χριστού, που τον ανέστησε. Όταν το πλοίο άρχισε να παίρνει νερά στη Χερσόνησο του Άθωνα, αναγκάστηκε να αγκυροβολήσει κοντά στο σημερινό μοναστήρι της Μονής Ιβύρων. Η Παρθένος περπάτησε στην ξηρά και συγκλονίστηκε από την υπέροχη και άγρια φυσική ομορφιά του βουνού. Την ευλόγησε.
Μια φωνή ακούστηκε τότε, λέγοντας «Ας είναι αυτός ο τόπος, η κληρονομιά και ο κήπος σου, ένας παράδεισος και καταφύγιο σωτηρίας για εκείνους που θέλουν να σωθούν». Από εκείνη τη στιγμή, το βουνό αφιερώθηκε στην Παναγία, τη μητέρα του Θεού, γι' αυτό και λέγεται περιβόλι της Παναγίας, και απαγορεύτηκε η είσοδος για όλες τις άλλες γυναίκες. Η Παναγία μας είναι η μάνα μας. Δεν πρέπει καμία γυναίκα να την πειράζει αυτό. Γιατί η Παναγία ακόμα και τη μέρα της κρίσεως θα πρεσβεύει για μας. Η μέρα αυτή για τον άνθρωπο είναι η φοβερή μέρα της παγκόσμιας κρίσης. Μέσα όμως στη δεινότητα των στιγμών εκείνων, ο πιστός βλέπει να υπάρχει ακόμα η ήρεμη, γλυκιά, αλλά και παντοδύναμη παρουσία της Παναγίας. Οι πρεσβείες της ισχύουν ακόμα. Ο θρόνος της βρίσκεται ακόμα κοντά, δίπλα, εκ δεξιών του Υιού της, που τώρα θα είναι κριτής μας. Και επειδή στο δικαστήριο αυτό τα πάντα εξαρτώνται από τον κριτή, η Εκκλησία πιστεύει ότι πολλά ισχύει δέησης μητρός προσευμένη ανδεσπότου. Η Παναγία, ακόμα και τη μέρα και την ώρα της κρίσης, θα πρεσβεύει πάντα για μας. Αυτή την πεποίθηση της Ορθόδοξης Ευλάβειας τη συναντάμε αποτυπωμένη στην εικόνα της δέησης, στην οποία ο Χριστός ένθρονος εικονίζεται στη μέση. Δεξιά του η Παναγία και αριστερά του ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Η εικόνα αυτή είναι εμπνευσμένη από τον τρόπο με τον οποίο δεχόταν σε ακρόαση ή δίκαζε ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας. Αυτός καθόταν στον θρόνο του, δεξιά δε και αριστερά του στέκονταν οι συναυτοκράτορες ή οι σύμβουλοι του θρόνου που έσκυβαν και ψιθύριζαν στο αυτί του αυτοκράτορα τις απόψεις τους ευμενής ή δυσμενής για το υποβαλλόμενο αίτημα ή το δικαζόμενο πρόσωπο. Αυτή ήταν η σκηνή που ενέπνευσε την ορθόδοξη πνευματικότητα να φτιάξει την εικόνα της δέησης, τοποθετώντας δεξιά και αριστερά του Παντοκράτορα τους δύο βασικούς μας πρεσβευτές, την Παναγία και τον Τίμιο Πρόδρομο. Τους δύο αυτούς πρεσβευτές και ιδίως την Παναγία παρακαλάει η ορθόδοξη ψυχή να εισηγηθεί ευμενώς τον Θεόκριτη. Την ίδια σύνθεση των τριών προσώπων της δέησης τη βλέπουμε και στο Άγιο Δισκάριο καθώς και στο εικονοστάσι. Όλα αυτά εκφράζουν την πεποίθηση της Εκκλησίας ότι η απόφαση του κριτή για κάθε πιστό θα είναι επίκης και φιλάνθρωπη. Αυτή την πεποίθηση την εκφράζει και το ακόλουθο τροπάριο. «Κύριε, ημί τους Αγίους σου ήχομεν πρεσβευτάς και την συναγαθότητα συμπαθούσαν ημίν. Πώς ανετολμόμεν σώτερ ημνήσεσαι, ον ευλογούσι απαύστος άγγελοι, καρδιογνώστα, φύσε των ψυχών ημών». Ήταν ένα υπέροχο απόσπασμα από την ομιλία του Μητροπολίτη Αχελώου, Ευθυμίου Στυλίου. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποίησε από το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και μπορείς να μοιραστείς το βίντεο και με τους φίλους σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.